θυμηθείτε ότι πριν βγει η Δέλτα, αλλά και μετά την εμφάνισή τους, την εμφάνισή της, πολλοί ήταν αυτοί που μιλούσαν και εδώ ότι για τους περισσότερους θα την περάσουν ελαφρά κάτι σαν γρυπούλα, το θυμάστε? Από τότε όμως πέθαναν μερικές χιλιάδες. Ανάμεσα σε αυτούς ανεμβολίαστοι περισσότεροι, αλλά και εμβολιασμένοι. Μήπως αλήθεια ξέρουμε πόσοι από αυτούς που πέθαναν ήταν και εμβολιασμένοι? Διότι υπήρχε το μονότονο και τυποποιημένο ότι το 95% από αυτούς που είναι διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι. Και μόλις πέθανε ένας εξ αυτών, καταλαβαίνετε ότι γινόταν θέμα. Για το πόσοι διασωληνώθηκαν και πέθαναν, αν και ήταν εμβολιασμένοι, δεν ακούσαμε. Σίγουρα ούτε αυτοί, λιγότεροι βεβαίως, δεν πέρασαν μια απλή γρυπούλα. Ούτε πάλι όσοι κατέληξαν σε μεθ και στα νεκροταφεία μολύνθηκαν αποκλειστικά από ανεμβολίας τους. Ούτε οι ανεμβολιαστοί κόλλησαν μεταξύ τους. Γιατί η πανδημία, όπως σας έχουμε πει, είναι όλων. Άσχετα τώρα αν οι εμβολιασμένοι είχαμε την αυταπάτη με τα προνόμια, η πανδημία μαστίζει εκτός από τους μη προνομιούχους και τους προνομιούχους. Και αυτό γιατί η πανδημία είναι βιολογική μάστιγα και όχι μεταχείριση ή ιδιοκτησία σαν αποτέλεσμα κοινωνικής μάστιγας. Θα είχε ενδιαφέρον να υπολογίσουμε πόσοι ανεμβολιαστοί διασυλληνώθηκαν ή ακόμη έχασαν τη ζωή τους επειδή οι ανεμβολίαστοι έκαναν χρήση των προνομίων τους. Αυτών που δεν είχαν. Και επειδή βαδίζουμε πάνω στα κύματα της πανδημίας, χωρίς να γνωρίζουμε τα δεδομένα που ήδη δημιουργούμε με τη συμπεριφορά, τη ζωή ή ακόμη και το θάνατό μας. Η εμπιστοσύνη λοιπόν δεν αποκτάται με αυτόν τον τρόπο, ούτε πάλι σταματάει η άρνηση και η αντίληψη των αντιεμβολιαστών με την προκατάληψη στην ενημέρωση, τη στοχοποίηση, το στιγματισμό, τον εκφοβισμό, την αδιαφάνεια και την καχυποψία. Αντίθετα, με τον τρόπο αυτό ενισχύεται δυστυχώς και θεριεύει. Καταλαβαίνει μετά από όλα αυτά ότι κανείς δεν μπορεί να παραμυθιάζει τον κόσμο, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία που ο ιός θα εξασθενήσει και ότι ίσως από καλύτερες προϋποθέσεις σήμερα μπορούμε να φτάσουμε στην πολυπόθητη ανοσία της αγγέλης. Για ποιες ακριβώς προϋποθέσεις μιλάμε? Υπάρχουν προϋποθέσεις και μάλιστα ευνοϊκές? Είναι σαν το τελευταίο μίλι, σαν την επιχείρηση ελευθερίας, σαν τα προνόμια? Κάπως έτσι είναι οι προϋποθέσεις. Η γρυπούλα είναι προϋπόθεση? Είναι προϋπόθεση αυξημένη μεταδοτικότητα της ομικρών? Είναι η εξαιρετικά μεγάλη διείσδυση που έχει στα παιδιά? Είναι μήπως το γεγονός ότι η νέα παραλλαγή έχει εξαιρετικά μεγάλη άνοσο διαφυγή? Τα λένε οι επιστήμονες, τα λέμε εμείς. Με αποτέλεσμα να μειώνει το ποσοστό προστασίας και από τα εμβόλια. Αντιλαμβάνεστε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων με δύο δόσεις, το οποίο μέχρι σήμερα είχε εξασφαλίσει σε έναν βαθμό την προστασία του από τις βαριές μορφές της νόσου, δεν είναι πλέον ικανοποιητικά προστατευμένο? Αυτό δεν πρέπει να ενημερωθεί ότι μάλλον δεν πρέπει να αισθάνεται πλέον ασφαλές? Ποια άλλη προϋπόθεση υπάρχει? Μήπως τότε ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την νόσο και έτσι και αρρωστήσεις θα παλεύεις με μια νόσο που και ελαφρά να την περάσει αν είσαι τυχερός, θα έχεις να κάνεις με μια νόσο χωρίς ουσιαστικά τη δυνατότητα θεραπείας? Μήπως είναι προϋπόθεση το long covid που ξαφνικά το βλέπω να υπάρχει στα κεντρικά? Όταν το λέγαμε εδώ μας λέγανε ότι αυτά που λέμε είναι εξόφθαλμα. Τώρα όλα τα κεντρικά φιλοξενούν αναλύσεις για το long covid. Και οι επιπλοκές που παρουσιάζονται με καθυστέρηση μηνών ακόμη και σε άτομα ασυμπτωματικά? Είναι προϋπόθεση ότι θα μπορεί κανείς να σουλευτεί στο εσύ που πνέει και αυτό τα λίσθια? Και ας μην ξεχνάμε, όσο και αν ορισμένοι επιστημονικοί παράγοντες, γιατί έτσι πρέπει να τους λέμε από εδώ και πέρα, ακόμη και από τα Παρίσια μας συνιστούν να μην πέσουμε στην μεταλλοξιολογία, δηλαδή σε μια συζήτηση για τις μεταλλάξεις, κανείς δεν δικαιούται να κάνει προβλέψεις και μάλιστα αισιόδοξες όσον αφορά τη συμπεριφορά ενός ιού που μας έχει εκπλήξει. Η εμπειρία μας δεν είναι αρκετή για να προβλέψει ποια θα είναι και τι θα φέρει μαζί της η επόμενη μετάλλαξη, γιατί σίγουρα θα έρθει. Όλοι παρακαλάμε και ευχόμαστε να είναι επί το υπιότερο, 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 αλλά δεν το ξέρουμε. Ούτε πάλι οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις μας για την εξέλιξη του ιού μπορούν να αποτελούν ασφαλές κριτήριο, αφού άλλωστε ο ιός δεν διαθέτει εγκέφαλο, σκέψη και λογική, ούτως ώστε να μπορούμε να εξηγήσουμε με τη δική μας λογική και σκέψη το πώς θα συμπεριφερθεί στο μέλλον.
Τα λέω όλα αυτά γιατί νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει η κουβέντα από κάποιους που μιλάνε για νοσία της αγέλης και σπρώχνουν τον κόσμο προς τα εκεί. Για να μην φτάσουμε έτσι στο σημείο να λέμε ότι αν νοσήσουμε από την όμικρον θα είναι σαν μια ενισχυτική δόση. Τι ενισχυτική δόση, σαν αυτή της τρίτης δόσης του εμβολίου? Θέλει προσοχή. Όλοι θέλουμε να φύγουμε από αυτό το φάντασμα, από αυτό τον τρόμο, το φόβο, την αγωνία, τη μη κανονικότητα. Εκτός αν εννοούμε ότι η νέα κανονικότητα θα είναι αυτή. Είναι άλλο λοιπόν το τι ευχόμαστε και άλλο τι θα γίνει. Και σε αυτό το πεδίο υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ακόμη. Γι' αυτό προσέξτε.